Φλωριδάκι μου, είσαι στην πιο ωραία φάση της ζωής σου και θα ξεκινήσω από μια ωραία φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram με αφορμή τα γενέθλιά σου προχθές, όπου είπες ότι ήταν ο πιο ωραίος χρόνος της ζωής σου, γιατί μέσα σε αυτόν αποφάσισες να ενώσεις τη ζωή σου και ενώπιον Θεού με τον άντρα σου, τον Άρη, και να έρθει η κόρη σας στη ζωή σας. Πες μου λίγο, το περίμενες όλο αυτό το παραμύθι? Δεν το περίμενα με τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει φέρει γούρι αυτή η εκπομπή που τα λέμε μεταξύ μας, αλλά παιδιά, αλήθεια, λένε ότι δεν πρέπει να λες τη χαρά σου, να μην το πολυφωνάζεις, και όντως δεν πρέπει. Αλλά επειδή είμαι πραγματικά καλά και επειδή είμαι τόσο χαρούμενη που γίνανε όλα τόσο απλά, χωρίς κάτι περίεργο, τα επαγγελματικά, τα συναισθηματικά, γνώρισα όντως τον άντρα της ζωής μου και γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εγώ με τον Άρη μετά από 6 μήνες έμεινα έγκυο σχεδόν. Ναι. Αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μαζί, ήμασταν πολύ συνειδητοποιημένοι σε αυτό. Και αυτή τη στιγμή που έχω αυτό το μορουλίνι, το μικρό που είναι τόσο δούλη και ξυπνάει το πρωί, και παιδιά, αλήθεια, δεν με νοιάζει αν δεν κοιμάμαι, δεν με νοιάζει αν ξυπνάω 10 φορές τη νύχτα. Φυλάζεις αποκλειστικά. Φυλάζω αποκλειστικά. Και είναι τόσο μεγάλη χαρά που όλα τα υπόλοιπα μου λέγατε, και εσύ μου λέγες, θα δεις όταν κάνεις παιδιά θα σου γλιστράνε τα πάντα, δεν θα ασχολείσαι με άλλα θέματα. Και είναι έτσι ακριβώς. Ποια αλλάζουν οι προτεραιότητες, είναι γεγονός. Ξέρω ότι και ο Άρης ο άντρας σου ήθελε πάρα πολύ το μωρό και ειδικά το κοριτσάκι, γιατί εκεί είναι δύο αγόρια, δύο αδέρφια. Πώς είναι σαν μπαμπάς? Καλά, είναι ο super, super duper μπαμπάς. Είναι τόσο καλό σε κάποια πράγματα που πραγματικά ίσως και καλύτερος από μένα. Από την πρώτη μέρα που ήμασταν στο μευτήριο, έπαιρνε την έπιανε στα χέρια, που ξέρεις φοβούνται όλοι να πιάνουν το μωρό, γιατί είναι μικρούλι, δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Και ο Άρης το πιάνε σαν να είχε ήδη τρία παιδιά πριν. Δηλαδή έλεγα δεν είναι δυνατόν, κάτι δεν μου έχεις πει. Αλλά αλήθεια ήταν πολύ πολύ καλός. Εν τω μεταξύ στο μευτήριο ήταν μαζί μου για όλη τη διαδικασία, ήταν μέσα. Ήταν εύκολο ο τοκετό σου? Γιατί διάβαζα ότι διήρκησε 12 ώρες. Ωστόσο, πόνεσε, αγχώθηκε. Θα σου πω. Εσείς το ξέρετε ότι το μωρό δεν έβγαινε με τίποτα. Ήταν εκεί, καθόταν, είχαν περάσει οι μέρες που έπρεπε. Ναι. Τέλος πάντων, είπαμε ότι άμα δεν γεννήσω σήμερα, θα κλείσουμε ραντεβού τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που ήταν η επόμενη. Και ήταν και τα γενέθλια του Άρη εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, πάμε στο μευτήριο το πρωί, όλα καλά, εγώ τρομοκρατημένη, λέω Θεέ μου, Παναγιά μου, τι θα πάθω και πώς θα κλείσω. Εν τω μεταξύ, είχες φτάσει την 40η εβδομάδα. Αυτό σου λέω, είχαν περάσει μέρες, δεν ήταν πλέον, λέω πρέπει κάτι να γίνει, δεν μπορώ άλλο. Έχανε και ζέστη στα ματίνα μου, εσύ τα ξέρεις. Έφαγες όλο το καλοκαίρι. Έφαγα όλο το καλοκαίρι. Την κοιλιά έτοιμη, στον ένα το μήνα. Τέλος πάντων, ευτυχώς, επειδή είχα τον Άρη μαζί μου, ο Άρης έχει πολύ χιούμορ. Ναι. Οπότε στο δωμάτιο αυτό που περιμένεις με τους τεχνητούς πόνους και τα λοιπά, μου έκανε, έλεγε πράγματα, γελάγαμε, τότε ψιλοξεχνιόμουν εγώ με τον Άρη. Πέρασε ασχετικά γρήγορα, δεν πόνεσα. Με το επεισκληρίο δεν πονάς, οπότε δεν κατάλαβα τίποτα. Είχες άγχος όμως να καταλάβεις αυτό που σου λένε με τις εξωθήσεις, ότι πάρε βαθιά ανάσα τώρα σου πρόβλημα. Ό,τι μου είχαν πει από πριν τα ξέχασα όλα. Μου λέγανε δεν στο είχα πει, δεν θυμόμουν τίποτα, είχα ξεχάσει όλα από το άγχος μου. Με το που βγήκε το μωρό και το άκουσα να κλαίει, απελευθερώθηκα, κατάλαβα ότι ήταν καλά, ξέρεις ότι όλα είχαν πάει καλά, οπότε μετά ήταν, εγώ έβαλα τα κλάματα, τέλος πάντων. Ο Άρης έκοψε τον αμφάλιο όρο και ήταν κάτι που... Όρο. Ο εμφάλιος και ο όρος. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ήταν πολύ πολύ συγκινητικό. Και μετά ανεβήκαμε πάνω, σβήσαμε πώς το λένε, τα κεράκια. Ναι. Ήταν τα γενέθλιά του. Οπότε καταλαβαίνεις. Εσύ είχες πάρει το πιο ωραίο δώρο, του είχες φέρει την κορούλα σας στη πραγματικά ζωή, το πιο ωραίο δώρο. Ό,τι και να... Εκείνο το βράδυ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και μετά αυτό. Ξεκινήσαμε έχεις μια ζωή. Έχεις δυσκολευτεί. Μαζί. Δηλαδή σε αυτές τις 50 ημέρες. Γιατί 50 ημερών δεν είναι ημερούλα. Ναι. Έχεις δυσκολευτεί να έχεις χάσει κάποια στιγμή το κουράγιο σου από την κούραση, από τα ξενύχτια, ή μέχρι στιγμής η ψυχολογία μας είναι σε καλό επίπεδο? Στάμι, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Φοβόμουν πολύ αυτό που λένε. Την επιλογή, ο κατάθλιψη. Ναι. Γιατί δεν είναι και δύσκολο να το πάθεις αυτό. Οι ορμόνες είναι στα κόκκινα. Δεν είναι ούτε καν κάτι που να παραπέμπει σε αυτό, που να, δηλαδή να στεναχωριόμουν ή να πάθαινα μελαγχολίες και τέτοια. Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη αυτό. Ναι. Ήμουνα πολύ άϊπνη, ήμουνα πολύ κουρασμένη. Πίναγα σε υπερβολικό βαθμό. Έχεις χάσει όλα τα κιλά. Σε είδα και στο γάμο του Αντώνη Ρέμου με την τουαλέτα. Την καν, ξέρω, απλά να ντύνομαι. Βάζω αυτά που πρέπει να δεν βάλω. Έχεις πάρει πολλά κιλά. Εγώ θυμάμαι που βγήκε στην εκπομπή και σε είχαμε δει μετά από κανένα 20 ημέρο και σου λέω ρε Φλωρίντα. Ισχύει. Προχώρησε η εγκυμοσύνη και εσύ αδυνάτησες. Δεν είχα πάρει πολλά κιλά, αλλά μετά
κάτι συνέβη με στο θυλασμό και μιλάμε, του έδωσα και κατάλαβε. Δηλαδή, πραγματικά έτρωγα πάρα πολύ. Πόσα πήρε στην εγκυμοσύνη, 7-8? 9 κιλά. 9 κιλά. Τίποτα. Και τώρα πώ έχασα. Έχασα τα πάντα, τα έχασα όλα. Και μετά το καλοκαίρι που μανιαμάνια. Μανιαμάνια. Πήγα να πήρα 3-4. Αυτά μου έχουν μείνει. Κάτσε, θα τα χάσουμε, δεν πειράζει. Είσαι κούκλα. Στο σπίτι πώς είναι η κατάσταση, δηλαδή. Στο σπίτι. Έχει αλλάξει, πια δεν είστε οι δυο σας, είστε καλά. Οι τρεις σας. Ναι, ο Άρης μπαίνει και απλά ρωτάει που είναι η αγάπη του. Και είναι το λέω, εγώ εδώ είμαι και λέει, εννοώ εσένα, νότι μεγάλη αγάπη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Ο Άρης είναι ερωτευμένος με τη μικρή. Εγώ προσπαθώ να είμαι αυτό που πάντα ήθελα, μια σύγχρονη μαμά που καταφέρνει και τα κάνει όλα και δεν είναι η μαμά με τον κότσο μες στο σπίτι, ναι, που είναι, πώς να σας πω, που, ξέρεις, που την πιάνει αυτή, συσσαγωγικά αυτή. Η κατάθλιψη, ότι Παναγία, πώς θα τα προλάβω όλα, ναι, και τι θα και κάνω. Και δεν έχει όρεξη και προσπαθώ να τα κάνω όλα. Δηλαδή και θα μαγειρέψω και θα βγω για να κάνω δουλειές, θα πάρω το μωρό μαζί μου, θα πάω να πιω έναν καφέ με τις φίλες μου, θα πάρω το μωρό μαζί σε μου. Σε είδαμε, ας πούμε, και με την Ελεονόρα που είχατε πάει και είχατε πιει καφεδάκι με τις κόρες σας. Βεβαίως, την παίρνω μαζί τη μικρούλα μου. Πάμε βόλτες, δηλαδή πολλές φορές ξύς. Μας βλέπουν και στο Instagram, στα Ματίνα. Ενώ έχουμε πολλές γυναίκες που μας θαυμάζουν και μας αγαπάνε και μας στέλνουν μηνύματα, τα παιδάκια σαν να σας ζήσουν. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία γυναικών, η οποία είναι αρνητική. Μιας και το λες αυτό, δεν θα ξεχάσω τότε που πήγες στην Επίδαυρο, που εγώ, ας πούμε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν είχες άνθρωπο να σε βοηθάει. Ήσουν εσύ και το παιδί σου και απλά έλειψες για λίγες ώρες και το παιδί. Τρεις ώρες. Που είναι αυτές οι τρεις ώρες για το γάλα, που είσαι μονίμως ένα ρολόι. Ναι, και δέχτηκες μια τρομερή επίθεση από κάποιες γυναίκες στο Instagram, αλλά μπήκε στη διαδικασία να απαντήσεις. Μα εγώ τώρα θα σου πω κάτι, γιατί εντάξει και εσύ μαμά είσαι και θα με καταλάβεις. Εμείς πήγαμε στην Επίδαυρο να δούμε αυτή την παράσταση, η οποία ουσιαστικά από το να πάω μέχρι να γυρίσω έπρεπε να διαρκέσει 3 ώρες, γιατί έπρεπε να θυλάσω κτλ. Και είχα πάρει μαζί μου, παιδιά, το θύλαστρο στο αυτοκίνητο. Και ήμουν με ένα θύλαστρο στα μάξι. Τι να κάνω. Και δέχτηκα, δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει, αυτές τέλος πάντων οι γυναίκες δεν είναι λίγες ευτυχώς, δεν ξέρουν. Τι... Όπως και να έχει, θεωρώ ότι σε μια γυναίκα λεχόνα που είναι 40 ημερών, που για τους χύψη δικούς της λόγους, που έχει ανάγκη να πάει μια βόλτα να ξεσκάσει για 1-2 ώρες και έχει φροντίσει τον μωρό της, το να δέχεται μια τέτοια επίθεση και ποια είσαι εσύ, κυρία μου, που θα κρίνεις. Δηλαδή, ακόμα και οι μαμάδες μας που κάποτε υποτίθεται δεν είχαν μια βοήθεια, είχαν τη μάνα τους, τη γειτόνισσα, ήταν αλλιώς η ζωή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που κάθονται και βάζουν σε ένα χαρτί και κάνουν υπολογισμούς πόση ώρα είσαι με το παιδί, πόση ώρα έκανες να το θυλάσεις. Και ποια είσαι εσύ, κυρία μου, θα πάρεις το γουνάκι, θα το βάλεις και θα το παίξεις δικαστής. Ναι, κάπως. Αλλά εγώ προσωπικά, δηλαδή στην Ελεονόρα, που κάθεται και απαντάει, πραγματικά της βγάζω το καπέλο. Εγώ κάνω ένα δημοκρατικό blog και τελειώνει η υπόθεση. Εντάξει, η Ελεονόρα, αλήθεια είναι ότι δεν το αφήνει ποτέ. Δηλαδή, δεν το αφήνει γιατί νιώθει αδικημένη. Οπότε, επειδή νιώθει αδικημένη με το δίκιο της. Καλά κάνει, ρε παιδί μου, αλλά είναι τζάμπα κόπος τώρα. Τώρα πας να τα βάλεις με τη. Εννοείται. Όλες αυτές τις κυρίες. Εννοείται. Επαγγελματικά, εμείς ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε, αλλά το όταν ξέρω. Η μερούλα μας γεννιόταν, ξεκινούσε η προετοιμασία και εμείς προσωρινά έστω έπρεπε να διακόψουμε. Αλλά πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, θέλεις να γυρίσεις τηλεόραση, θες να κάνεις κάτι, θες να μείνεις λίγο καιρό με το μωρό και να ενεργοποιηθείς αργότερα, τι ονειρεύεσαι? Θέλω οπωσδήποτε να γυρίσω, γιατί δουλεύω από τα 20 μου και θα είναι πολύ περίεργο να ξαφνικά να σταματήσει όλο αυτό. Οτιδήποτε δουλειά και να ήταν, και σε ένα γραφείο να δουλεύω, όχι στην τηλεόραση. Να νιώθεις παραγωγική. Να νιώθεις παραγωγική, εννοείται αυτό. Και εξής, εμείς τώρα είχαμε πολλές με αυτή τη δουλειά. Έχεις πάντα υποχρεώσεις, ένα τηλέφωνο που χτυπάει συνέχεια. Όταν ξαφνικά αυτό σταματάει, μπορεί να σου γυρίσει και λίγο αρνητικά. Θέλω, εννοείται, να μεγαλώσω το μωράκι μου τώρα, δηλαδή δεν έχω και χρόνο ούτε να σκεφτώ για τη δουλειά. Αλλά σε δεύτερη ταχύτητα, μετά τα Χριστούγεννα, ιδανικά ναι, θέλω να γυρίσω στη δουλειά. Ο Άρης πώς το έχει πάρει, γιατί στην αρχή ήταν ο πολύ παραδοσιακό που λέγε καμία με το μωρό μου. Και όταν λέω καμία, δεν εννοώ κάποια γυναίκα, εννοώ ούτε καν, ας πούμε, οι γιαγιάδες. Ούτε τίποτα. Η Φλωρίντα. Η Φλωρίντα, η μαμά, ναι. Ο Άρης έχει καταλάβει ότι δύσκολα θα μπορώ να μείνω σπίτι και επειδή με αγαπάει και επειδή θέλει το καλό και ξέρει ότι άμα είναι καλά η μαμά και η σύντροφος, είναι καλά και όλο το σπίτι. Σωστό. Γιατί μετά αυτός θα τα ακούει. Έτσι. Οπότε ναι, είπαμε ότι πρέπει να δουλέψουμε. Ωραία, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θεωρώ ότι κάθε σύγχρονη μαμά που αγαπάει τη δουλειά της και έχει μάθει να είναι παραγωγική, θέλει, αφού νιώσει ότι το μωράκι της σιγά σιγά έχει μπει σε μία τροχιά, να γυρίσει τη δουλειά της. Έτσι είναι. Τι να πω τώρα, θα μπορούσα να σου μιλήσω άλλες δύο ώρες. Θα τα πούμε άλλες δύο ώρες μετά. Αλλά θα ρίξω ένα break γιατί θα τα πούμε και εκτός αέρα. Θες να μείνεις μαζί μας στο υπόλοιπο της εκπομπής, ούτως ή άλλως δεν έχει μείνει πάρα πολύ. Ναι, αμέ, εννοείται. Έχουμε...